Προφανώς είναι μια πολύ στεναχωρή μέρα για όλους από χθες που έχουμε μάθει τον πρόωρο θάνατο της Φόφης Γεννήματα. Η κυρία Φιωρίτα Πουλακάκη, χειρουργός μαστού, διευθύντρια χειρουργικής κλινικής. Καλημέρα, κυρία Πουλακάκη. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Αυτό που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση, μας έχει ξαφνιάσει όλους μας, είναι η ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης της υγείας. Είχαμε μείνει με την αίσθηση ότι θα έπαιρνε εξιτήριο η Φόφη Γεννήματα και θα πήγαινε στο σπίτι να ακολουθήσει μία αγωγή. Πώς το εξηγείτε και πώς εξηγείτε ιατρικά? Κοιτάξτε, χωρίς να γνωρίζω καμία λεπτομέρεια για το συγκεκριμένο περιστατικό, ναι, ναι, γιατί δεν είχα εμπλακεί σε κανένα στάδιο στη θεραπεία, ναι, εκείνο το οποίο θα μπορούσε κανείς να πει είναι ότι η έκβαση του καρκίνου του μαστού, του μεταστατικού καρκίνου του μαστού, δεν είναι ποτέ η ίδια και ποτέ κανείς δεν μπορεί να την προβλέψει. Επίσης, υπάρχουν οι επιπλοκές οι οποίες μπορεί να εξελιχθούν όντως ραγδαία, όπως αυτό που συνέβη χτες. Και πέρα από αυτό, δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πόσο καιρό το γνώριζαν οι γιατροί της, πόσο καιρό δινόταν η μάχη, τι ακριβώς έχει γίνει. Σίγουρα δεν είναι κάτι που γίνεται μέσα σε ένα βράδυ. Νομίζω ότι μας έχει συγκλονίσει όλους και η κληρονομικότητα που έχουμε δει. Και ότι έφυγε στην ίδια ηλικία με τον πατέρα. Ολόκληρη οικογένεια. Και η θεία και η αδερφή και η μητέρα και ο μπαμπάς της, ο πατέρας της. Είναι η κληρονομικότητα, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν γνωρίζω αν είχε ανιχνευθεί κάποιο γονίδιο, κάποια μετάλλαξη γονιδίου μέσα στην οικογένεια. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ πιθανό. Μου είπατε ότι οι αδελφοί και κάποια άλλα άτομα από τη μία πλευρά της οικογένειας... Η μητέρα, ο πατέρας, οι αδελφοί. Ο πατέρας, οι αδελφοί και η θεία, μαζί με τη μητέρα. Η αδελφή και η θεία από την πλευρά της μητέρας ή του πατέρα? Δεν το γνωρίζω αυτό, όμως ξέρουμε ότι έχει είναι... Έχει σημασία, λέτε. Έχει σημασία, ναι, έχει για τη γυναίκα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη, ναι, σημασία. Mm-hmm. Η πλευρά της κληρονομικότητας δεν έχει καμία διαφορά αν είναι από τη μητέρα ή από τον πατέρα, αλλά εφόσον αφρίζονται κάποια άτομα της ίδιας πλευράς της οικογένειας, η κληρονομικότητα είναι αυξημένη. Mm-hmm. Πάντως λέτε, κυρία Πουλακάκη, ότι... όλο αυτό που την κατάπιε την Φόφη Γεννήματα και φτάσαμε στον θάνατό της, δεν μπορεί να συνέβει μέσα σε λίγες ώρες. Ήταν μια σταδιακή, ραγδαία και μια αναστρέψιμη επιδείνωση. Δυστυχώς κάτι τέτοιο πρέπει να είχε γίνει. Ο μεταστατικός καρκίνος του μαστού είναι μια νόσος, είναι μια κατάσταση, μια εξέλιξη του καρκίνου του μαστού. Ναι. Η οποία συμβαίνει σε ένα ευτυχώς όχι τόσο συχνό ποσοστό, περίπου ένα 30% των ασθενών, ίσως και λιγότερο από αυτές που διαγνώσκονται με καρκίνο του μαστού, εξελίσσονται σε μεταστατικό καρκίνο, υφίστανται θεραπείες, πολλές θεραπείες διαφορετικές, μπορεί να σταθεροποιηθεί η νόσος για πάρα πολλά χρόνια, οι ασθενείς να έχουν μια πάρα πολύ καλή ποιότητα ζωής, μια καλή καθημερινότητα, χωρίς ιδιαίτερες επιπλοκές, να συνεχίσουν τη ζωή τους, και κάποια στιγμή κάμπτεται η αντίσταση της νόσου και προχωράει. Και αν έχεις και στην οικογένειά σου ή τη θεία σου ή τη μητέρα σου που έχει διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, πρέπει να ξεκινάς πολύ νωρίς να κάνεις εξετάσεις, σωστά, και μαστογραφίες. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό που ισχύει είναι ότι όταν έχουμε ένα νέο συγγενή στην οικογένεια, κάτω από τα 40, θα πρέπει να ξεκινάει ο έλεγχος, ο προληπτικός, με μαστογραφία και περιχογράφημα και ίσως και άλλες εξετάσεις 10 χρόνια νωρίτερα από την εμφάνιση καρκίνου του μαστού στην οικογένεια. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος έχασε τη μητέρα του στα 40, ναι, διαγνώστηκε η μητέρα του με καρκίνο του μαστού στα 40, ναι, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι σε ηλικία 30 ετών πρέπει να ξεκινήσει τους ελέγχους. Μάλιστα. Και να είναι και συχνή, σε αιτήσια βάση. Σε αιτήσια βάση, με κλινικό γιατρό, ο οποίος να είναι υπεύθυνος για αυτή την στρατηγική, για αυτό τον έλεγχο. Και βέβαια να μην αμελούμε όταν υπάρχει ένδειξη, όπως στην προηγουμένη περίπτωση, να γίνεται γονιδιακός έλεγχος. Μάλιστα. Στο συγγενή που βρίσκεται εν ζωή και έχει νοσήσει. Κυρία Πουλακάκη, σας ευχαριστούμε. Πολύ σημαντική κληρονομιά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Σας καλή ευχαριστούμε μέρα. Πολύ. Καλή σας γιατί μέρα. Εσείς είσαστε στην πρώτη γραμμή, εκεί που δίνετε τη μάχη κάθε μέρα απέναντι σε αυτή την κατάρα.